Για πάλι από μένα, λοιπόν, ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα ακόμα review. Τι έχουμε εδώ πέρα, 625i Space Explorer 2,4 GHz, 2-1, τετρακάναλο Air Ground RC Flying Car, Auto Return 6-0, 360 Loop, 360 Limited Version, 2,4 GHz, Quality Control Past, Song Young Toys και 14 χρονών και πάνω. Λοιπόν, εδώ πέρα μας δίνει κάτι αεροπλανικά που κάνει κάτι ακροβατικά κολπάκια που κάνει τέλος πάντων κάτι περίεργα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τη συσκευασία λίγο καλύτερα. Ναι, εδώ τα ίδια. Εδώ τα ίδια μας δίνει το τηλεχειρισμό. Drives on land. Ναι, χαίρο πολύ. Από εδώ πάλι. Α, καλό function είναι αυτό που έχει το auto return. Γιατί άμα είσαι ανάπηρος όπως εγώ, πρέπει να πατάς ένα κουμπάκι για να σου γυρνάει και όχι να βρεις που είναι το μπροστά το πίσω και να κάνεις τέλος πάντων να πας το γκλάσσα αριστερά και δεξιά. Μετά τι άλλο έχουμε, ναι, κινδύνους για την μπαταρία, μη καταπιείς την μπαταρία, όταν το φορτίζεις, ναι, να χρησιμοποιείς το φορτιστή το δικό του, εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Μη προσπαθείς να φορτίζεις μπαταρίες όταν, ναι, όταν φορτίζει το τέτοιο, πάντα αναφέρεις τις μπαταρίες όταν το αφήνεις για πολύ καιρό. Να σκουπίζεις το μοντέλο με ένα καθαρό πανάκι, να το κρατάς μακριά από ζέστη, μη το βουτάς στο νερό γιατί μπορεί να του καταστρέψει τα ηλεκτρονικά. Μια χαρά! Το έχει δεστάρει, έχει περάσει κάποιες εγκρίσεις και ήρθε η ώρα να το ανοίξουμε. Λοιπόν, τη συσκευασία την άνοιξα εγώ όταν κάναμε το unboxing. Οπότε κάτσε να δούμε τι έχει μέσα. Σε αυτό το βίντεο θα σταθούμε λίγο περισσότερο με το manual. Το manual θα κοιτάξουμε 2-3 πράγματα παραπάνω γιατί κάθε φορά το αφήνω τελευταίο, δεν του δίνω σημασία και μετά κάθομαι και παιδεύω με 10 ώρες να δω πώς θα πετάξει αυτός ο διάολος. Οπότε το βάζω αυτό στην άκρη και να δούμε τι έχει μέσα το κουτάκι. Το κουτάκι έχει μέσα το ντρονάκι. Μια χαρά μεγεθούλη. Ποιο είναι το μεγάλο υπέρ αυτού του drone? Και για αυτός είναι και ο λόγος που έκανε 40 δολάρια σε αντίθεση με τα άλλα drone, κάτι τσίσουν, κάτι μικρά φθηνά, που κάνουν εκεί στο 20-25. Είναι ότι έχει κάμερα. Ναι, ξέρω ότι δεν είναι η κάμερα ενός DJI drone, ξέρω εγώ, ή του Aspire ή οποιοδήποτε άλλου, ή ότι δεν πρόκειται να πάρεις ένα footage από αυτή την κάμερα που θα είναι wow, να το βάζεις να μπέλες, κοίτα στις διακοπές μου που πήγα και να είσαι πάνω από την παραλία και να τραβάς με αυτό το πράγμα. Όχι, είναι μια απλή βασική κάμερα για κάποιον που θέλει να παρακολουθήσει, ξέρω εγώ, τη γειτόνισσα που αλλάζει στο πάνω όροφο, για κάποιον, ξέρω εγώ, που θέλει να δει κάτι στην οροφή του, στη σκεπή του, άμα έχει, ξέρω εγώ, πεταχτεί καμιά μπάλα ή οτιδήποτε να πάει να μαζέψει. Τέλος πάντων, είναι για απλή βασική χρήση. Βγάζει και φωτογραφίες από το τηλεκοντρόλ, από ό,τι κοίταγα. Βγάζει και βίντεο. Ποιο είναι το καλό? Εδώ τα υλικάκια του, εντάξει, οι ροδούλες του μια χαρά δουλεύουν. Φωτάκια μπρος πίσω για το βράδυ, ξέρω, όταν το πετάς να ξέρεις προς τα που είναι η κατεύθυνσή του, άμα δεν μπορείς να το δεις ή άμα έχει απομακρυνθεί αρκετά. Από εδώ κάτω είναι η θύρα του που συνδέεται, ναι, το on-off το διακοπτάκι. Και το καλό που είχα δει και όταν το άνοιξα το πακέτο που σας έδειχνα έτσι περιμερικά, είναι ότι περιλαμβάνει μέσα και μια καρτούλα 2 GB. Εδώ, τέρμα απλή. Αυτή καλό θα ήταν να αλλάχτη με πια πιο γρήγορη, γιατί πραγματικά δεν νομίζω να είναι καμιά της προκοπής. Λοιπόν, το έχω βάλει λίγο να φορτίζει. Το αφήνουμε λίγο το ντρονάκι στην άκρη να δούμε τι άλλο έχει εδώ μέσα. Λοιπόν, έχει αυτό εδώ πέρα το πακετάκι. Εδώ μέσα δεν ξέρω τι έχει. Είδα ότι έχει ταινία. Λογικά ο Κινέζος που έκανε το quality control πρέπει να κοίταξε μέσα και να έχει βάλει ήδη την μπαταρία. Να δει ότι δουλεύει, ξέρω εγώ, ότι ανάμε τα λαμπάκια, ότι είναι όλα μια χαρά. Οπότε κάτσε να τα ανοίξουμε. Ναι, άμα ήταν τελείως κλειστή και είχε μέσα εδώ μέρα, λογικά ήταν η μπαταρία για την ασφαλή μεταφορά. Γράφει και εδώ πέρα, ξέρω εγώ, i52X. Τέλος πάντων, αυτή πρέπει να ήταν η θήκη της μπαταρίας του. Η μπαταρία είναι μέσα, κάνανε ένα έλεγχο από το μαγαζί να δουν άμα είναι όλο ok και μου το στείλανε. Λοιπόν, μετά έχουμε κλασική σακουλίτσα με τα αξεσουάρ. Τι αξεσουάρ έχει? Όπως ξέρετε τώρα σε αυτά τα drone τα φθηνά είναι ψιλοστάνταρ. Ένα set από έλικες, το φορτιστή το USB για να φορτίζεις τη λίπο την μπαταριούλα που έχει και ένα κατσαβιδάκι για να ξεκλειδώνεις το bay. Για να δούμε, είναι 2 και 2. Οι έλικες οι extra, τους βάζουμε και αυτούς στην άκρη. Έλα ρε, έχουν και ένα card reader εδώ πέρα. Αυτά από ό,τι ξέρετε. Τι είναι αυτό? Α, τίποτα. Λοιπόν, αυτά τα card reader είναι τα κλασικά που είχαμε πάρει από το Geekbank, νομίζω με ένα cent που είχαμε φορτώσει ο καθένας από καμία κοσαριά. Οπότε βάζει τη micro SD εδώ, το που περνάς κατευθείαν στον υπολογιστή, μια χαρά τελειώνει και η ιστορία. Το βάζουμε και αυτό στην άκρη. Λοιπόν, το καλώδιο εδώ πέρα, ναι, που ωραία φάσα, έτσι σκληρό είναι εδώ πέρα. Καλό αυτό, δεν είναι από τα ψεύτικα τα άλλα που έχουν απλά δύο πινάκια και προσπαθείς, είναι σαν τη σύνδεση του υπολογιστή και προσπαθείς να τα κεντράρεις και δεν μπαίνει και τέτοιο. Εδώ είναι σαφώς καλύτερα τα πράγματα, μεγαλύτερο το καλώδιο και το USB εδώ πέρα για κάποιο λόγο είναι πιο τουμπανιασμένο. Οκ, το είδαμε και αυτό. Το κατσαβιδάκι μας, κάτσε μιας και είμαστε εδώ πέρα, κάτσε να δούμε το κατσαβιδάκι. Να ξεβιδώσουμε λίγο το bay κάτω της μπαταρίας, να δούμε τι μπαταριούλα περιλαμβάνει. Τώρα έχω δει, ξέρω εγώ, στο GearBest έχει και κάτι προσφορές για μπαταρίες και για RC drone τέλος πάντων. Οπότε άμα κάποιος θέλει μια δεύτερη μπαταρία, γιατί κακά τα ψέματα, τώρα αυτό που είναι και αμαξάκι είναι και τόσο μεγάλο. Οπ, εδώ είμαστε. Λοιπόν, για να δούμε την μπαταρία του. Quality control και εδώ μέσα. Λοιπόν, η μπαταρία του, αρκετά βαριά. 750 mAh, 3,7 V, 25, ναι, μια χαρά. Ωραία μπαταριούλα, στη βαρύ.
Οπότε το σκεφτήκανε και λένε, κοίτα να δεις, επειδή αυτό το πράγμα και οδηγάει και τέτοιο, θέλουμε να έχει αυτονομία. Πήγανε και βάλανε μια ψιλοτουμπανιασμένη μπαταρία. Δεν βάλανε μια απλή 200 μιλιαμπερόρια όπως είχαμε δει στα άλλα drones, όπως το μελισάκι ή το... Ποιο άλλο είχα δείξει. Τέλος πάντων, είναι το άλλο το μικρό από το Bangkok τέλος πάντων. Λοιπόν, οκ, okay, οπότε το ξαναβάζουμε στη θέση του. Αυτό το βιδάκι, να είστε σίγουροι ότι κάποια στιγμή θα το χάσετε. Έλα, έλα. Μπήκε, μπήκε. Τα νεύρα μου. Anyway, βάλτε στην άκρη. Τελείως. Θα το βιδώσω μετά. Πάμε να δούμε λίγο το τηλεχειρισμό. Αυτό είπαμε ότι ήταν η θήκη της μπαταρίας. Από πίσω έχουν βάλει αυτά εδώ τα κλειψάκια που σου πάνε τα νεύρα. Τσακ, έφυγε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Απλός βασικός τηλεχειρισμός και αυτός με λαμπάκι. Λοιπόν, από ό,τι έβλεπα εδώ, θα κοιτάξουμε και το manual. Έχει φωτάκι ένδειξης, έχει να το ανοίξεις, να το κλείνεις. Αυτά είναι τα κουμπιά του recall. Εδώ είναι για να ρυθμίσεις τον γκάζι και την περιστροφή. Και αυτά εδώ πέρα λογικά είναι που κάνουν τα κόλπα. Έχει και από πάνω αυτάκια. Λογικά για φωτογραφία και βίντεο. Για κόλπα θα δείξεις το manual. Οπότε κάτσε να ξεβιδώσω κι εγώ αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Έλα. Γαμώ τα κατσαβιδάκια. Ωραία, βάλω μαζί με την άλλη βιδούλα. Και παίρνει 4 μπαταρίες ΑΑ. Λοιπόν, σε τέτοιες περιπτώσεις έχω πάντα δίπλα μου το... Αυτό εδώ πέρα. Είναι το τηλεκοντρόλο το μελισάκι, αν θυμάται, το Ecopter, που παίρνει 6. Τι στο και Παναγία. Λοιπόν, παίρνει 6, οπότε τσιμπάω τις 4 και είμαι κομπλέ. Ξανά στην άκρη, όταν ξαναχρειαστώ μπαταρίες θα πάω να το εγχειρίσω. Λοιπόν, 1, 2, 3 και 1, 4. Τώρα θα κάτσω να τηλώσω το backplate, απλά θα κουμπώσω αυτό εδώ πέρα και τελειώνει η ιστορία. Λοιπόν. Ενδεικτικό λαμπάκι, αρχίζει για να βοσβήνει μέχρι, λογικά θα σταθεροποιηθεί μόλις βρει αυτό και το ανοίξουμε. Τα κουμπάκια κάποιο ήχο δεν κάνει προς το παρόν, θα κάνει σίγουρα όταν το βάλουμε. Και ρεούλα απλή βασική, μια χαρά. Λοιπόν, το κλείνουμε, έχει μπαταρίες, είναι φορτισμένο, οπότε πάμε να δούμε αυτό. Κάτσα κάνω άλλη μια απόπειρα off camera, να βάλω ξανά το βιδάκι. Γιατί κακά τα ψάματα, παιδιά, έχω μπροστά μου την κάμερα το τριποδάκι, έχω το κινητό και πρέπει να είμαι έτσι. Οπότε, άμα το πάρω αγκαλιά, θα γίνουν τα πράγματα πιο εύκολα. Ναι, δεν θα γίνουν πιο εύκολα γιατί μόλις μου πεις το βιδάκι. Έλα, κάτσε γιατί έχουν και την ήρυση εδώ πέρα, γιατί πέφτει κάτω πάει και πάνω το φάει. Οπότε θέλει λίγη προσοχή. Φύγε ρε! Φύγε από εδώ! Και το βιδάκι εξαφανίζει στο χαλί. Καλά, δεν νομίζω να έχουμε πρόβλημα. Οπότε κάτσε να κάνουμε μια δοκιμή και θα πάμε να μαζέψουμε μετά. Λοιπόν, βάζουμε την τροφοδοσία εδώ πέρα, απλό, βασική χρήση. Και δεν το ανοίγω ακόμα, θα κοιτάξουμε λίγο το manual, να δούμε λίγο τι μας λέει για οδηγίες βασικές. Λοιπόν, όπως βλέπουμε το control, έλα εδώ. Φύγε ρε, ξανά θα βρεις την πίδα τώρα, τη φάσε. Γυρίσε, φύγε, σπίτι σου. Λοιπόν, τι λειτουργίες έχει. Ναι, εδώ πέρα μας λέει ότι όλα τα αντικείμενα που είναι κάτω περιλαμβάνονται στο πακέτο, ότι έχει ένα quadcopter, ένας φορτιστής, ένας δέκτης, ένας εκπομπός, το κατσαβίδι, έλικες και τέλος πάντων σου λέει πώς μπαίνουν οι έλικες, οι μαύροι πίσω τέλος πάντων και οι λευκοί μπροστά. 23,5 εκατοστά και ναι, 23,5 εκατοστά, τετραγωνισμένο όλο το σύστημα. Το ναι, 60 λεπτά φορτίζει, 7-6-7 λεπτά παίζεις και η εμβέλειά του είναι πάνω από 50 μέτρα. Τώρα παιδιά ξέρετε, σε αυτά τα drone τώρα που σηκώνονται ψηλά, ειδικά έστω και με λίγο αεράκι, προσοχή, γιατί καθόμουν τώρα και βλέπα στον Ισόμνια πάλι ένα φίλο, λέει, α, το πήρα, το σήκωσα, ξέρω εγώ, είχε λίγο αεράκι, το τράβηξα μια καλή τον γκάζι, πήγε στα 20 μέτρα και το πήρε ο αέρας και έγινε χαρταετός και το ψάξα. Οπότε σε εσωτερικό χώρο μπορείς να παίζεις όσο γουστάρεις. Σε εξωτερικό προσέξτε λίγο με τον αέρα και πόσο ψηλά μπορεί να το πετάξετε, γιατί μετά δεν ακόμα και το return να πατήσεις, άμα το πάρει ο αέρας, γεια σου, θα το βρεις σε 5 περιοχές πιο κάτω. Εκτός αν θέλετε να του δέσετε μια πετονιά στο πόδι τέλος πάντων για να το βρίσκετε μετά να το γυρνάτε με την καλούμπα. Λοιπόν, τι γράφει, ναι, βάζει μπαταρίες, βάζει το cover, από πάνω power indicator. Α, αυτά που σας έλεγα, ότι το πάνω δεξιά light control button, ναι, power indicator, που είναι το τηλεκοντρόλ, εντάξει, κλασικά πάνω κάτω αριστερά δεξιά, ναι, και τα rotate. Α, τελικά το βίντεο, το κουμπί είναι αυτό εδώ πέρα και τις φωτογραφίες είναι το από πάνω, οπότε αυτό εδώ το κάτω τραβάει το βίντεο, με το πανίγεις λέει αρχίζει και ανάβουν κόκκινα λαμπάκια και μετά με τη φωτογραφία κάνει απλά ένα τσαφ και στο δείχνει. Κάτσε να δούμε παρακάτω τι άλλο μας δείχνει. Ναι, πώς να βάζεις το USB, πώς να κάνεις, βάλε το battery cover λέει γιατί μπορεί να φύγει και μετά σου δείχνει οδηγίες για το πέταμα. Τώρα δεν θα κάτσω εγώ να κάνω ακροβατικά γιατί είμαι μέσα στο σπίτι. Μπορεί να βγω έξω να τραβήξω ένα βιντεάκι, αλλά μια βασική εικόνα του προϊόντος θα την έχετε τώρα. Λοιπόν, οπότε
Ανοίγω το δέκτη. Ωραίο, στέκεται εκεί στο γραφείο. Και ανοίγω και αυτό. Μια χαρά. Κατευθείαν εδώ πέρα, τα ενδεικτικά έχουν ανάψει, ο δέκτης έχει ανάψει. Αναβοσβήνουν αυτά τα κόκκινα, τα λαντάκια και τα πράσινα για να σου δείξουν την κατεύθυνση. Μέχρι τώρα όλα καλά. Λοιπόν, κάτσε να βγάλουμε μια φωτογραφία και ένα βίντεο. Θα βγάλουμε μια φωτογραφία εδώ. Α, βλέπετε, από κάτω ανάβει το κόκκινο λαμπάκι. Οπότε μόλις το πατάς, βγάζει φωτογραφία. Το πάνω είναι η φωτογραφία. Το κάτω που είναι το βίντεο, δεν ξέρω τι κάνει. Τώρα δεν είδα και η κάρτα άμα είναι φορμαρισμένη, για να δούμε άμα... Ναι. Maybe. Πατάω εγώ εδώ πέρα τέλος πάντων, ναι, τραβάει βίντεο, σταματάει το βίντεο. Κάτσε. Είναι αυτά που σας έλεγα με το manual, δηλαδή όποιος το πάρει για να το χρησιμοποιήσει ο ίδιος, γιατί αυτό είναι για ένα φίλο μου, να ρίξει ένα γερό διάβασμα πριν. Φωτογραφία, λοιπόν, όλοι μόνο στην έκδοση με την κάμερα, έχουμε την έκδοση με την κάμερα, μετά εδώ πέρα σου λέει εδώ πέρα safety και κάτω μακριά από τέτοιο. Ναι, tips for rotation, protect the leg, land and operation, air and ground, fine tuning. Α, εδώ μας λέει. Άνοιξε το τέτοια, το μπλε φως στη κάμερα είναι πάντα αναμένο και το κόκκινο σβηστό. Άμα δείχνει ότι η κάμερα είναι σε κανονικό, ναι, όταν το μπλε φως είναι πάντα ανοιχτό και το κόκκινο αναβοσβήνει, σημαίνει ότι η SD δεν έχει πρόσβαση. Όταν η κάμερα είναι σε κανονική λειτουργία, πάντα το φωτογραφικό κουμπί, ένα D ακούγεται και το κόκκινο φως της κάμερας αναβοσβήνει. Αυτό σημαίνει ότι η φωτογραφία έχει τραβηχτεί. Όταν η κάμερα, για το βίντεο τώρα, όταν η κάμερα είναι σε κανονική λειτουργία, πάτα το βίντεο εκεί. Αυτό δεν ξέρω τώρα, επειδή είναι μόνιμα κόκκινο, μήπως πρέπει πρώτα να το σηκώσω και μετά να βγάλει φωτογραφία. Δηλαδή δεν βγάζει τις σταθερές να πεις, θα βγάζω όλο selfie, ξέρω εγώ, έχει και φως, ωραία, θα φωτίζεται το βράδυ. Λοιπόν, κάτι ακόμα. Πώς το διάλογο είναι το driving mode, έτσι με μια γρήγορη ματιά, δεν είδα πώς εναλλάσσει, ξέρω εγώ, σε λειτουργία αμαξιού και... Ναι, press and rotate εκεί, ναι. Για να δούμε, light control, τα πάνω αριστερά και δεξιά, rotate, ξέρω εγώ, και το άλλο τι είναι, light control button, τι light. Α, εδώ αυτό το κουμπί αναβοσβήνει τα φώτα, ok. Power switch, ναι, video, ascend, descend, accelerate, χα, πού το. Accelerate control button. Οπότε με τον γκάζι πάει εδώ. Θα κάνω μια δοκιμή τώρα και βλέπουμε. Θα το αφήσω εγώ εδώ πέρα. Θα προσπαθήσω να το κάνω λίγο levitate. Το πιο πιθανό είναι τώρα με το που θα του δώσω τον γκάζι να γίνει ένας χαμός και να απογειωθεί και να κοπανίσει πουθενά. Αλλά εντάξει, το πρόγραμμα είναι και αυτά. Λοιπόν, κρατάω το τηλεκοντρόλ μακριά και... Και όπως περίμενα, τα πήρε όλα ο αέρας. Λοιπόν, κάτσε να μαζέψω γιατί έχω και τη βίδα εδώ πέρα του κοντρόλ, μην την ψάχνω. Βάλτε την εδώ μέσα, βάζουμε και τους έλικες που θα τα πάρει ο αέρας, βάζουμε και αυτό και αυτό και κάνουμε μια δοκιμή. Λοιπόν, εμένα με ενδιαφέρει τώρα να βρω πως... Α! Λοιπόν, μάγκες, είναι αυτό που σας έλεγα, ότι έψαχνα να βρω τέλος πάντων πως πηγαίνει μπρος πίσω. Με αυτό εδώ πέρα, με το δεξί το λευγέ, από τη στιγμή που δεν είναι σε πτήση, μπορείς να το χειρίζεσαι. Μια χαρά, ε! Εν τω μεταξύ, αυτό που μου αρέσει, θα ήθελα να έχει προστατευτικό cage, τέλος πάντων, όπως είναι φοβερή. Θα ήθελα να έχει προστατευτικό cage για τους έλικες, τουλάχιστον στην πτώση όλο το ζόρι θα φάνε τα λαστιχάκια. Τα λαστιχάκια θέλω να δω αν έχουν κανένα μορτισεράκι στυλ. Ναι, από ό,τι κοιτάω, όχι, έχει ένα damper ψιλοψεύτικο, αλλά δεν είναι σε στυλ ελατηρίου, ξέρω εγώ. Οπότε, για λειτουργία σε αμαξάκι, με το δεξί το κοντρολάκι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και μια δοκιμαστική έτσι να σηκωθεί έστω λίγο να δούμε ότι όλα είναι καλά και ότι δουλεύει ο άξις και τα γύρω και όλα. Λοιπόν, δίνω γκάζι. Ρε, πλάκα έχει αυτό. Λοιπόν, κάτσε να δούμε κατά πόσο μπορεί να σταθεί. Και μετά, για να μην πας να το πιάνεις εσύ, κάτσε και το ισιώνεις άμα κολλείς σε κανένα περίεργο μέρος. Κάτσε να ρίξω άλλη μια δοκιμή. Το καλό λέει ότι μπορείς αυτό, επειδή έχει και τα ροδάκια, έτσι όπως οδηγάει, να τα αφήσεις και να... Τέτοιο, κάτσε να το κόψω. Λέει, επειδή έχει τα ροδάκια, μπορείς, ξέρω εγώ, εκεί που οδηγάς, κάτσε να κάνω μια δοκιμή, θα το φάει το πρόβατο. Λοιπόν, θα κάνω μια δοκιμή. Έτσι όπως οδηγάς, λέει, μπορείς να δώσεις μία και να κατευθείαν. Δηλαδή, το έχεις, το βγάζεις από κάποιο σημείο που έχει ψιλοκολλήσει και μετά πας και δίνεις γκάζι και πετάει. Έλα, ρε, αυτό έχει πλάκα. Λοιπόν, κάτσε να δούμε λίγο.
Ωραία, λοιπόν. Θα δω τώρα μα πάω να βγάλω βίντεο έξω. Μια απλή ιδέα την πήρατε. Κάτσε, γιατί σκόπευα να το παρατήσω και το βίντεο, αλλά και θα κάνω μια δοκιμή. Έλα εδώ, έλα. Θέλω να δω άμα θα βγάλει κάποια φωτογραφία την ώρα που είναι σε πτήση. Γενικά ο έλεγχος του είναι αρκετά εύκολος. Πιο εύκολος από ό,τι περίμενα. Τα φωτάκια. Ναι. Λοιπόν, κάτσε να δούμε λίγο. Λοιπόν, από ό,τι είδα, προσπάθησα να βγάλω φωτογραφία. Για να βγάλει φωτογραφία, από ό,τι με το που πάτησα το κουμπί, έδωσε γκάζι από μόνο του. Οπότε, λογικά, μόνο σε λειτουργία πτήσης μπορεί να βγάλει φωτογραφία. Κάτσε να δούμε λίγο, να κάνουμε άλλη μια δοκιμή. Λοιπόν, μαγιές, είναι ωραίο παιχνιδάκι, είναι πολύ χαβαλετζίδικο, εμένα μου αρέσει κιόλας αυτό που έχει τα λαστιχάκια κάτω και μπορεί να χοροπηδάει. Όπου, για να κάνω μια ψωμονία εδώ πέρα, επειδή ξέρετε, δεν είναι διαγώνια, δεν πάει τόσο καλά, έχεις ένα ψηλό θεματάκι με το χειρισμό. Αλλά γενικά και σαν αμαξάκι και σαν drone, είναι πολύ εύκολο στη χρήση, δηλαδή ακόμα κι εγώ που είμαι τελείως αρχάριος, με όλο αυτό, εντωμεταξύ, μπατηλική βρήκε εκεί πέρα πάνω στο προβατό. Εγώ που είμαι τελείως αρχάριος, δεν είχα κανένα πρόβλημα να το απογειώσω ή να το χειριστώ έτσι σε μικρές συνθήκες. Τώρα έξω μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα, έχει και άλλα mode, έχει κάτι immersion, κάτι 3D, sprint. Αυτά τώρα ξέρετε, πρέπει να είσαι, για να τα τραβήξω κιόλας θα είναι λίγο ζόρι, γιατί πρέπει να έχει συγκεκριμένο ύψος, τουλάχιστον 2 μέτρα για να μπορείς να το κάνεις. Το καλό είναι ότι από ό,τι κοίταγα στις οδηγίες, δεν σε αφήνει εσένα να το κάνεις άμα είσαι χαμηλό ύψος. Δηλαδή ξέρει ότι κάτω από κάποιο ύψος, άμα πας να κάνεις το 3D τη φιγούρα, θα πέσει, θα φέρει μια κολοτούμπα και θα τρέχεις. Λοιπόν, αυτό είναι το προϊόν. Θα προσπαθήσω να δω τώρα άμα έχει γράψει κάτι SD. Άμα δεν έχει γράψει, θα προσπαθήσω να τη μορφοποιήσω, να δω τι γίνεται. Γιατί έδινα εγώ γκάζι εδώ πέρα, ήταν στον αέρα. Βασικά, κάτσε να δούμε άμα μπορεί να πιάσει κάμερα το φωτάκι από κάτω. Ναι. Από ό,τι καταλάβατε έχω ένα πρόβλημα στο προσανατολισμό. Anyway, αυτό ήταν το προϊόν. Εγώ το ευχαριστήθηκα. Δηλαδή, παρόμοιο drone έτσι εύκολο στο χειρισμό, μετά το μελισσάκι και το Skywalker, το κλουβί που σας είχα δείξει, που ήταν πιο χαβαλετζίδικο γιατί το κοπάναγες αριστερά-δεξιά και δεν σε νοιάζει τίποτα. Όχι. Σαν χειρισμό, σαν κουτί, σαν εμφάνιση με τα λεντάκια από εκεί πέρα, όμορφα, ωραία. Κάθομαι τώρα πόσο, κάνα 3 λεπτό, 4 λεπτό, δεν έχει χάσει καθόλου από την μπαταρία, επειδή είναι και αρκετά μεγαλούτσικη. Λοιπόν, αυτό είναι το προϊόν. Καλή αγορά πιστεύω, θα το ευχαριστηθούν αυτοί που το θέλανε για δώρο. Αυτά από μένα, γεια σας.